Έμαθα πως είσαι μάγκας, είσαι και Μερακλής. Είμαι πολύ ωραίος, βεβαίως, βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος, είμαι αλέντελον. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Να με κι εγώ, έφτασα κιόλας, ναι είμαι ο γνωστός. She called me Mr. Bombastic, really fantastic. Put me on my box, she says I'm Mr. Roo. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs και κύριοι και αγαπητάτε κλά. Είμαι ο Ανθούλης Νικολάου και σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα News Center. Μαζί μου όπως πάντα η αγαπούλα, η μία και μοναδική συμπαρουσιάστριά μου, Ντανιελούδα Καρά. Με τις πραγματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Παναγία μου ρε αγαπητέ, μας κάνουν όλα τούτα τα κόμματα που έχουμε. Εφαΐθηκε η Θεοχάρους να κάνει κόμμα δικό της. Η κυρία Θεοχάρους έγραψε ένα άρθρο στο Facebook. Άιστο, άιστο, να σου το διαβάσω. Είναι πεποίθησή μου ότι καθιστάται αναγκαία η ανάδυση από τα σπλάχνα της κοινωνίας ενός πανκύπριου πολιτικού ανατρεπτικού κινήματος. Με τη συμμετοχή όσων πολιτών βάζουν την επιβίωση της κυπριακής δημοκρατίας, τη σωτηρία της πατρίδας και την ανόρθωση της κοινωνίας υπεράνω όλων των άλλων. Εγκαθαρό. Θέλει να κάνει κόμμα δικό της. Καθαρό. Ξένη, κατάλαβα καλά του και με την ανόρθωση. Ούφου κορίτσο σου, άμα λαλεί ανόρθωση εννοεί ανόρθωση της κοινωνίας, όχι την ανόρθωση της αμοχός του. Κύριε Λέισο, δηλαδή δεν καταλαβαίνεις τίποτε. Εξάλλου, η Θεοχάρους έμεσε την ομάδα που τη Λεμεζό που μάσεται τώρα διεκδικεί πρωτάθλημα. Πού το έβαλε προχτές ο Σαγκό με αυτόν κότσο, χρειώθηκε να από όλο να σέντε από τον λαλού. Όλα να. Τι είναι την ομάδα. Πρόεδρε, ήταν να σε ρωτήσουμε κάτι, αλλά έχουμε... Τι πράγμα το μακύπριο πολιτικό ανθρωπικό κίνημα. Το πρώτο κόμμα είναι Οδυσσή. Πρόεδρε, η απαξίωση των πολιτών προς τους πολιτικούς έχει φτάσει στο απροχώρητο. Θέλουν να μας φτύσουν, γι' αυτό προτείνω άμεσα την αυτοδιάλυση της Βουλής. Πρόεδρε, πρόεδρε, ψύχρεμα, ψύχρεμα, μη μου συγκυρτάς, το αντρικού ήσουν καλά. Έστω και αν φωνάζουν οι φύλαθροι, εμείς το παιχνίδι μας, βεβαίως. Βεβαίως, τώρα να ρίτη, νομίζω με βάλεις λίγο κάτσε τη μάμπα χαμέ. Γίνεται σε ώρα να αυτοδιαλυθεί η Βουλή για γιορτάκι σπίτι μα. Πρόεδρε μου, πρέπει να υπάρξει κάθαρση. Έχουμε φτάσει στον πάτο, κάτι δεν πάει καλά. Το πράγμα ευρώμησε, εχάλασε. Πρόεδρε μου, είπα σου, ψύχρεμα, έστω και αν κάποιοι κουρούπετς ζήνουν κάποια αντικείμενα μέσα στο κήπεδο, εμείς ακάθεκτοι το παιχνίδι μας, βεβαίως. Ενίκο, το κόμμα για μου τώρα δεν είναι έτοιμο να κατεβεί σε εκλογές σιόρ, έχουμε και νηστείες, 50 ημέρο.
Πρόεδρε, πρέπει να κατεβούμε άμεσα σε εκλογές να εφαρμοστεί ο νόμος για το ασυμβίβαστο και για την οριζόντια ψηφοφορία. Τον Ίκαρο σύντομα δώσει κότσινη κάρτα στην Γιορκάτσι για αντιαθλητικό παίξιμο και εμείς ακάθεκτοι θα συνεχίσουμε το παιχνίδι μου όπως είπα. Βασίς του βάστο άντρε που είσαι να λωθούν. Βεβαίως, βεβαίως. Νίκο, πρέπει να σκεφτούμε για μου και τους άπορους βουλευτές με τα μεγάλα δάνεια. Σαν τον πρόεδρο μας, χάρινε μου το. Αν δεν επανεκλεγούσιον, πώς θα πληρώσουν τις μεγάλες δόσεις που έχουν, σε ρωτώ. Βεβαίως, βεβαίως. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με θλίψη διαπιστώνει ότι ο θεσμός της Κεντρικής Τράπεζας. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε εκπρόσωπε, στη συνάντηση του Προέδρου με τη διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας, ο Πρόεδρος απέτυχε να την πείσει να παραιτηθεί. Σας παρακαλώ, κυρία Ζήτη, ας μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πιστέψε με ρε παιδιά, προσπάθησε με οποιοδήποτε τρόπο, με κάθε μέσο που είχε στη διάθεσή του, να προσπαθήσει να πείσει την κυρία Γιορκάτζη να παραιτηθεί. Από εκεί πέρα, αν δεν τα κατάφερε τώρα, είναι. Παπα Ευαγγέλιο. Δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε όλα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάνετε λίγη υπομονή. Και τώρα τι θα γίνει με το θέμα, κύριε εκπρόσωπε. Κυρία Τσαχαράδη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πάρει αυτό το θέμα στο ανώτατο δικαστήριο. Είστε αλλού ξημερωμένοι, δηλαδή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε τη μάχη. Να είστε θετικοί. Πόσες πιθανότητες θα λέγατε. Σχεδόν όσες πιθανότητες έχει κάποιος να κερδίσει στο αρχείο του Ρίου, κύριε Ματσουκάτο. Ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα, κύριο Σάιντε, βρίσκεται στην Κύπρο για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Πώς το σχολιάζετε. Άντε, παιδιά, μα είστε σοβαρά. Δεν τον πιάσαμε έναν τηλέφωνο να τον πάρουμε σε καμιά ταβέρνα να φάμε. Κύριε πρόσωπε, την περασμένη εβδομάδα είχαμε ακόμα μια έκρηξη βόμβας σε αυτοκίνητο διαιτητή. Αυτή είναι η έκτη έκρηξη βόμβας. Ναι, δεν έχω καταλάβει την ειρωνία στο πρόσωπο σας, κύριε Ματσουκάτο. Για όνομα του Θεού, εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε είναι τα θερμά συγχαρητήρια στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Ιωάννη Νικολάου, διότι τέλος πάντων κατάφερε με κάποιον τρόπο να εγκλωβίσει τη βία και να την κάνει να είναι έξω από τα γήπεδα. Ναι, όμως εξακολουθεί να υπάρχει βία. Χαλό, εν έξω από τα γήπεδα, είπα. Κύριε εκπρόσωπε, ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, κ. Γιάννης Βαρουφάκης, σε συνάντηση του με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, κ. Άντρων Κυπριανού, παραπονέθηκε για τη στάση που είχε στο Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, κ. Χάρης Βεργιάδης. Πάλι με τα αστεία για τον κύριο Βαρουφάκη. Μακάρι να είχα χρόνο ρε παιδιά να μείνουμε δεδομένα που με τζάλα αστεία για τον κύριο Βαρουφάκη. Γιατί παρόν τη σκληράδα που δείχνει είναι πολλά γλυκό άνθρωπο και πολύ χιούμορ. Οπότε πρέπει να πάω να πιέσω να μωρά. Είπαμε ότι δεν θα κάνω, δεν θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Νομίζω είναι Για μου, κύριε Ντανιελούδα, πραγματικά άκουσα κάτι σε ένα φρικάρο. Είμαι πολύ στεναχωρεμένο για τον Ίκαρο που μιλώ τον πρόεδρο μας. Μα τι είστε, νερέ, αφού ο πρόεδρος μας είναι μια χαρά. Με καρδιά τούρπο, διπλές επισκευασμένες βαλβίδες, το περασμένο μήνα μάλιστα, έσπασαν τζούλα τα ρεκόρ. Πήγε σε ένα Σαββατοκυριακό σε 50 γάμους. Είναι για τούτον πουλαλό, κόρη. Επειδή έφτανε ο καρτός ο πρόεδρος μας, άκουσα όταν επίενε γιορκάζει να τον επισκεφθεί, εδάγκριζε ο μπρος της, όπως τότε με τη Λαγκάρτ, που του πένω την Ίκαρος ένι γλιτώνει στο κούρεμα. Κατάλαβες, εύκαλαν και γιορκάζει το μαντιλού, και αρκέψαν τζάμε και κλαίαν τις πιο. Καλά, γιατί δεν της είπε να μείνει καλό. Γιατί νομίζεις αφήνουν τον τούτη βούρκαρι των κομμάτων, α? Εσύ σαν πάνω του να το φάσει, να τον ξυπερτσάσουν. Έτσι ο κύριος αρκέψει το τσιάρο τώρα. Όχι, πρόεδρε, τούτο δεν το δέχομαι, αν δεν το δέχομαι. Θόρε με, σβήστο τώρα, σβήστο. Ξέρω ότι με θόρεις έτσι ώρα. Σβήστο τώρα αμέσως, ετοίμωσα. Πρόεδρε! Γεια σου, Χριστάλλα μου. Έλα, αγαπή μου, κάτσε. Ορίστε. Ωραία πένα. Τώρα που μένα, ναι, αγάπη μου. Λοιπόν, έλα, τώρα υπόγραψε και θα δεις τι ωραία που γράφει. Να μόνο τον πρόεδρε. Τίποτε, αγάπη μου, η παρέτησή σου.
Πρόεδρε, ας θεωρήσουμε το όλο θέμα λήξαν. Χριστέλα, ένα λεπτό ρε αγάπη μου, να μην έχει κάτι στη μέσα γειτονιά ζητούν την παρέτησή σου. Η κόρη σου είναι δικηγόρος του Βιεννόπου. Ήταν, πρόεδρε, ήταν. Τώρα δεν είναι, άλλαξε και χρώμα στα μαλλιά της. Χριστέλα, πρέπει να παραιτηθείς, να μην υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα. Ο πρώην άντρας σου ήταν δικηγόρος και είναι μάλλον δικηγόρος του Βιεννόπουλου. Πρόεδρε, με τον πρώην άντρα μου δεν έχουμε καμία σχέση, ούτε σεξ εγκαμνούμε. Άντε κορή Χρυσταλλα, σε παρακαλώ, please, έγινεται εσύ να πολεμάς το Βιεννόπουλο και η κόρη σου και ο πρώην σύζυγος σου να είναι δικηγόρη του Βιεννόπουλου. Άντε αγάπη μου και θα πιάξε αποζημίωση. Πρόεδρε, το καθήκον προς την πατρία δεν εξαγοράζεται εκτός αν πάρω γερήν αποζημίωση. Χριστέλα, λίγο σεβασμό προ του θεσμού. Σου μιλάω ο πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία να μην με κάνει να κόβω που τα ρούχα μου και να σε σύρω να πάει, σαν να σε απολύσω. Πρόεδρε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είμαι ανεξάρτητο θεσμό που μόνη μου. Αν θέλω, κάνω την Κεντρική Τράπεζα καφέ μπαρ. Θα σε καταγγείλω στο ανώτατο για παραβίαση του συμβολέου σου. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Ποιο σου το είπε? Η κόρη μου και ο πρώην άντρα μου. Κυρία μου, άδεια κυκλοφορίας παρακαλώ. Κύριε, έπρεπε να την ανανεώσω πριν λίγες μέρες. Ακριβώς. Ναι, αλλά στο παρακάτι δεν επρόλαβα. Εντάξει, κυρία μου, θα σας δώσω λίγο χρόνο να την ανανεώσετε για αυτή να μου δείξετε, δεν θα σας καταγγείλω. Όχι, δεν θα την ανανεώσω. Γιατί? Αφού σας είπα ότι έληξε την προθεσμία πριν λίγες μέρες. Εντάξει, ανανεώστε την τώρα και να πάει. Hello. Αφού είπαμε να έληξε η προθεσμία, κύριε Λέισον, απορώ εντέλος σας κάνουν αστυνομικούς. Κυρία, να βαστείτε καμιά φορά, ξέρει. Έλα, τι είναι, κυρία. Κάρτη, να γύρω σου. Για την οικονομική κρίση να αποδίδω τεράστια ανευθύνη στην Πουλίνεγο. Με το όχι που είπαν στην πρώτη πρόταση του Eurogroup, που θα ετέλειωνε το θέμα σχεδόν ανώδυνα για όλους τους Κυπρίους, για όλους τους ξένους καταθέτες μας, με ένα φόρο μπέστο του 6,5% και του 9,5%, αλλά εμείς είμαστε ήρωες, είπαμε όχι. Σε τρεις ημέρες οι ίδιοι άνθρωποι που είπαν όχι περνούν 6-7 νόμους, τους οποίους θέλεις μήνες να καταλάβεις τι λέγουν, τους περνούν σε μία ημέρα και δίνουν δικτατορική εξουσία στον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, έναν άτομο, να κάνει ό,τι θέλει με τις τράπεζες. Αντανιέλα. Τι? Μαέστα. Κιά. Ήρθε μπαλέ. Ποιος? Ένα σου πόλαμε το κάνεις χρήση. Επέμω. Ο απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα Έσπερ Μπαρθάιτα. Τι θέλει η μάνα μου, το εσύ δουλειά στη χώρα του να κάνει? Όχι, κόρη, αφού η δουλειά του είναι το Κυπριακό. Ξέρεις, διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, κοινώνω να κοινώ. Και από τούτα ούλτα. Μα τι λέεις, πραγματικά ρε, ισορές, απορώ που ζήσα. What you mean? Αντί να μιλήσει για το καλάθι της νοικοκυρέας, για την τιμή του ρεύματος, της πεζίνας, έρκεψε να μας πει για το Κυπριακό. Για ποιον Κυπριακό, μάνα μου? Είδες κανένα σου πρόβλημα με το Κυπριακό? Το καλό είπα σου, μην το κάνεις χρήση. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Μία από αυτές τις πτυχές είναι και το ασυμβίβαστο της κυρίας Βιρκάζου. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αντιλαμβάνεστε. Δεν θα προβώ σε οποιαδήποτε λεπτομέρεια όσον αφορά την εμπιστευτική συζήτηση που είχε ο πρόεδρος με τον νομικό του συμβούλιο. Λυπούμε πολύ. Όσο και με φέρνετε σε δύσκολη θέση, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Τα κόμματα όλα ζητούν πέραν από τους... Είναι γενικά ένα πιο εύκολο ερώτημα και είναι και της αρμοδιότητας σας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας διορίστηκε από το Υπουργικό.
Επομένως, μπορεί να τον πάψει υπουργικό. Η διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας διορίστηκε από τον πρόεδρο, αλλά ως επικεφαλής ενός ανεξάρτητου θεσμού δεν δικαιούται να την πάψει ο πρόεδρος. Τη νομική σας συμβουλή θα θέλαμε. Τις γυναίκες η καρδιά είναι μια μισορροπία. Ένα λεπτό, έδειξε μας το μάλλον μέσα στο στόμα, θα δούμε και τρίχο. Πάω. Παρακαλώ, ησυχή. Κυρία Ομίρου, πώς κρίνετε τη στάση της διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας, κυρίας Κρυστάλλας Γιορκάζη? Αγαπητέ μου κύριε λογοθετήδη, θέλω απερίφραστα να δηλώσω ότι η κυρία Γιορκάζη το όλο ζήτημα έχει πάρει μία στάση between στο πιάτσο χταποδιόλα. Επισάγωσε πάνω στην καρέκλα του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και δεν δείξα πολλά πράγματα που σημαίνει του η καρέκλα. Δηλαδή, κύριε Ομίρου, πιστεύετε ότι η κυρία Γιορκάτση πρέπει να απαρνηθεί από τη θέση της, από την Κεντρική Τράπεζα? Βεβαίως, αγαπητέ μου κύριε Γκιονάκη, θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά και με πάσαν δελικμία ότι αυτή τη στιγμή η κυρία Γιορκάζη με πραξικοπιπαντικό τρόπο κατέχει παράνομα την Κεντρική Τράπεζα και πρέπει να εξοβελιστεί παρά αυτά όλα. Τι εννοείται ότι κατέχει την Κεντρική Τράπεζα? Μα δεν αντιλαμβάνεσαι, αγαπητή μου κυρία Αλιφέρη, ότι αυτή η πειρατίνα έχει εισβάλει και κατέχει παράνομα το 100% της Κεντρικής Τράπεζας? Πρόκειται για θέμα εισβολής και κατοχής όλα. Μα δεν αντιλαμβάνεστε, δεν συντοπιάτε να μου γίνει. Εισβολής και κατοχής, κύριε. Εισβολής και κατοχής, είπατε. Μάλιστα, μάλιστα, αγαπητέ μου. Υπήρξε κατάφορα η καταπάτηση του διεθνή δικαίου και της αλαπάτησης του κυπριακού δικαίου και παραβίαση όλων των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Πάτε να αντιλαμβάνεστε ότι η γυναίκα έκρουσε τα συμφόρια όπως τον Κανάρι τον πυρπολιτήρωνα. Μάλιστα, κύριε Ομίρου, μήπως θέλετε να τη στείλετε κάποιο μήνυμα? Βεβαίως και θέλω να στείλω μήνυμα σε αυτήν τη σιεροκουτάλα να σταματήσει να κάνει την πάτια όλα και να παραδώσει πάρα αυτά την Κεντρική Τράπεζα στις νόμιμες αρχές της νήσου. Ξυπνάτε όλα, μα καταλαβαίνετε. Κύριε Ομίρου, θέλετε να στείλετε στο λαό κάποιο μήνυμα μακροχρόνιου αγώνα? Βεβαίως, αγαπητέ μου κύριε Γκιονάκη, καλώ τον αδούλο των κυπριακών λαών σε ένα μακροχρόνιο αγώνα για απελευθέρωση της Κεντρικής από τα σιδερένια τα κούνια αυτής της φαραώνας όλα. Δεν ξεπουλάμε κεντρικές τράπεζες, δεν απεμπολούμε τραπεζικές πατρίδες. Τούτον το τραπεζικό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Ξόπο που να είναι θα συμβάλλουν τα ταμεία όλα. Σε ευχαριστούμε κύριε Γκιονάκη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκιονάκη. Είπατε με ξεδίμανα. Αυτό το χάλι που είδαμε, αυτός ο βόθρος που είδαμε, αυτή η απερίγραπτου κάλλου σα συναρτησία που είδαμε τις τελευταίες μέρες στη Βουλή σε ό,τι έχει να κάνει με τη διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας, μπορούν οι διεφθαρμένοι, μπορούν οι διαπλεκόμενοι να καθαρίσουν τους διεφθαρμένους? India TV, Apki Awards. Νίκο τον Αρίδη, ο Άκανε τελεπτέξι μανισό, να καμπίνει ρε Κύπρια, η μαό Βακανά ο Ετινή, τι γίνηκε ούλα πιτσι ούλα να πάει έτσι, όταν ούλε που λέμε, να Βακανέ εκλογές του ξανά μαζί. Άρα Βακανέ τον Τένα τον Αρίδη, όλο τον πάνε είπανε, ρε κάτσε μα πακάμε, κάτσε μα πακάμε, τον Αρίδη ούλα ξεριστά, ρε κανή, ρε Βακανέ. Ναι, άγνητε πάω πόμπα, ρε δημιώνει απ' το κίνητο, διατητή, ού, διατητή, μα πάω ρε Κύπρο. Αυτή είναι πάντα εμπάντα, έκλαιγε έτσι δυόμονα ούτε με αυτή την ξυπισμή με κυπνάτα απ' τη τέκτη πριν ακόμα η πόμπα να παίξει χάρα πάκαρε πάντε. Αυτή είναι πάντα δεν ξυπνήσω σημάντα η Ιωνά Νικολά ούτω και ούτε και τίποτα. Είναι μόνο άνια κασμίρα καρά ούτε πουρου πουρου αρά γύπρο. Πίστευα πάντα ότι η πολιτική απαιτεί σοβαρότητα και όχι μανιά. Αν όμως ο κύριος Γιαννόπουλος πιστεύει το αντίθετο, οφείλω και εγώ να τον ρωτήσω, αν είναι μάγκας, γιατί φοβάται να έρθει στην Κύπρο? Αν είναι μάγκας ο κύριος Γιαννόπουλος, γιατί αρνήθηκε πρόσφατα να παρευρεθεί σε συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου και είχε προσκληθεί?
Wow, Ντανιελούδα μου, κυκλοφόρησε μόλις τώρα η νέα δημοσκόπηση για τα κόμματα. Την κατεβάσω. Τι λαλεί. Δυσί 19, Αγγέλ 13, Δίξη 5, Εδέκλη Λίχας και Οικολόγη περίπου 3%. Καλά ρε Αθούλη, τούτη μας ανέφερε ότι το 50% είναι ενένη. Οι άλλοι 50 που ένι. Έβαλα νου. Αφού φύγει, φύγει. Καλημέρα σας. Απόψε μωρά εγώ και χρειάζομαι για λίγο. Μείνε φταίξα με κι δυο. Κι αγάπη νιάνιαν το Θεό. Παυλάκι μου! Εν έχεις τίποτε να θκευάσεις γη μου. Άι μέρα πρίκτηχνα. Ακού ρε, όταν μιλά την μητέρα σου, ο Σαραντάκπερος, ναι. Ας πει δόκονε σου τσούν στο κόρονο, τα ακούει ναι. Παυλάκι μου, γιατί εν θκευάσεις γη μου, τι θα κάνεις εσύ πιο στη ζωή σου. Θα καταντήσεις να είσαι ένα ρεμάλι που θα κάθεσαι πάνω σε έναν καναπέν και να μην κάνεις τίποτε. Έλεω την αβουτούλα και σου, πόσο να γόγγι χτάνεις τον τρόπο να με μειώνεις πάντα, να μου πεις το πυρούνι ρε κουμπάρε με σπέρι και με τραυματίζεις. Άσε με μια νύχτα μόνο να φυγάνοντας να νιώνω τις πληγές μου να μετράω. Το μωρόν ότι φορεί κάμνη επηρεάζεται από το περιβάλλον του. Έχει να πει μια ιδιωμένη του κακό περιβάλλον. Α, τι όλα, ας θέλετε να χαίρετε αυτή τη στιγμή που μιλάμε το μήνα Φεβρουάριο. Έχει η εταιρεία Παυλής που του Λισκόβι Εξπρέγγ παρουσιάζει άψηση 14% σε μια καθαρά είσοδα προφορολογίες. Έχει. Επούντα. Γιατί δεν τα θεωρούμε, ναι. Έχει να συνειδητοποιήσω να φάσεις αυτά που είχαμε, να έχεις τον πόπτο στην καράκι, δεν ξέρω. Ρε Παύλη, ένα πελάνο ρε. Κάθεσαι όλη μέρα πατσίν τον καναπέ, τραουδάς και βγάλει τσεριάκι από πάνω. Μαμά, εγώ που να μεγαλώσω, τούτο πράγμα θέλω να κάνω. Έτο, χάλασε και το μωρό. Λέω την αφουτούλα της, αφού το μωρό έτσι και γεννήθηκε. Μάνε, μάνε, χάλασε το ιό. Κύριε, λέγε. Θέλετε να ξέρετε, η εταιρεία Φουτούλη Coffee Express είναι μια πόλα σέλα στοιχειοποιημένη, διαδικτυωμένη επιχείρηση, την οποία ελέγχω μέσα στο διαδικτύο. Έχει. Τατιάνα μου και καλά μάνα μου. Ω, απεργία. Κάμνη μας απεργία. Έκλεισε μας το καφέ, Τατιάνα. Να σου πάω να μην τράγω να μην τράγω. Πρωτιό παρό να απεργώ κι άμα κάποτε συμμορφωθείς ίσως να το σκεφτώ ή να αποφασίσεις. Και λέω, το μωράκι παλευτεί την περίπαση. Φίλε μου, φίλμα, μέσα ξω. Αφρόλουτρο μόνο ρε φίλε μου, γιατί η πολλιά που του κάμενο φίλος μου η Ηλία χαίνε με έξι την πολλά. Αυτοί που τρομοκρατούν τον κόσμο ότι με αυτόν τον νόμο θα γίνουν μαζικές εκποίησεις ή δεν τον έχουν διαβάσει ή δεν τον έχουν μελετήσει ή δεν ξέρουν ίδιοι γιατί τον ψήφισαν ή δεν ξέρουν ίδιοι γιατί δεν τον ψήφισαν. Είναι και το θέμα ότι... Πρέπει να φέρουμε τον νου μας νομίζω. Απεργία! Απεργία! Και λέω κόρη Τατιάνα Ρεσού! Για όνομα του ο μαμάς είσαι μας βαόχης στην εταιρεία, κορή να αποκαμνήσω. Κάνω απεργία, μάστρο. Είμαι εργαζόμενη γυναίκα, έχω δικαιώματα. Δεν είμαι δούλα. Μα ποιος όμως λέει το εσύ λέει σε πελάρες και πειρά όνος στο αέρα, κορή. Η συντεχνία, έκυφρα, ένος Κυπρίων προπιτσούδων. Κύριε Λέισον, επίεν να μου γραφτεί, έχει συντεχνία με σήμον την έκυφρα. Πού είναι η δουλειά σου. Απεργία, απεργία. Έχουμε δικαιώματα, κύριε, φτάνει πια εκμετάλλευσης. Μα ποια έμποση σουρά, η μάνα της. Είμαι Γενική Γραμματέας της Συντεχνίας Εκυφρά Παρία Σαββίδου. Έλεος κυρία Σαββίδου, λυπηθείτε τον κόπο μου. Είμαι ένας απλός πλυντήμιος ιδιοκτήτης ελαφρά βιομηχανίας του καφέ. Προσφέρομαι στον καταναλωτή την πιο ρουφιχτή απόλαυση την ημέρα. Είναι που θέλετε να σας παρακαλέσω, να ζήσω, να γονατίσω. Και τι θέλεις σε παρακαλώ, να σύψω και να γονατίσω το μέλος μας. Γιατί να μου το παραπονώ, τι θα πληρώνω, τι κάνει, τούτη είναι η δουλειά τη. Φέρουμε 8ωρο, 13ο μισθό, κοινωνικές ασφαλίσεις και επίδομα ζάμπα. Έχει μια κουράκι χλώρακα. Κύριε Λέισον, εμπόν το φραπέ που σου ζει. Έχει μόνο το αεροπλάνο μου πετά. Έχει ριάλια, σύντο το μόνο μου το φραπέ. Σωστό μόνο σου, καλομάστρο. Μόνο σου, εμεί φεύγουμε. Έχει κι αλλού φραπέ, κοίτα που κάνουν φραπεδάκια. Πάμε, μάνα μου. Πάμε. Ένα κοσί. Νομίζετε να με απειλήσετε.
Είναι το μόνο μου το φράπε. Ωρα πως γύρε, να μας αμιλήσει. Και θέλω να έρθω να αρπάξω από την άλλη, να τη ρωτήσω με τα μάτια τα κρυμμένα, και ποιο δικαίωμα και πήρε από μένα, για ποια τυχεία, ποια συγχεία έχει κάνει αυτή για γένα. Yes, yes, πελάτης, κύριε, πότε μπορούμε να σας υπηρετήσουμε? Έχουμε δαμέ το καλύτερο φραπέ της πόλης, έχουμε το φραπέ ολέ, το φραπέ των νησίσιμων και το φραπέ το... Σπέχιας που ρουφάτε μόνοι σας με το καλαμάκι, το προσωπικό σας. Ποιος θέλετε να ρουφήξετε? Εσένα μόνο μου, εσένα μόνο. Παρακαλώ κύριε, ρεμίστε για όνομα του Θεού. Είναι που θέλετε να σκίσω για γονατίσω μες στον δρόμο. Μόνο μου, βήρθηκα μου, φεύγουν σ' άλλα, μόνο μου. Κύριε, θέλετε. Φεύγουν σ' άλλα, μόνο μου. Είναι μόνο μου, πού τα είναι. Είναι Don't go anywhere. Now this advert is signed and come back. Πατάτες σαν την αρκέζαλο σου. Ζητήσαμε από γυναίκες να δοκιμάσουν το Dove Invisible Dry σε 100 χρώματα. Η Μαρία διάλεξε το αγαπημένο της. Λατρεύω το κίτρινο. Είναι τόσο χαρούμενο χρώμα. Dove Invisible Dry. Το πρώτο αποσμητικό που αποδεδειγμένα δεν αφήνει λευκά σημάδια σε 100 χρώματα. Κανένα σημάδι. Dove Invisible Dry. Πες μου πως το στρίβεις, γλυφείς και βουτάς. Πες μου πως το δίνεις, ρίχνεις και μασάς. Ό,τι φανταστείς τώρα είναι δυνατό, παίζοντας με ωραίο. Καλημέρα κοντούλες, τι μου κάνετε? Πασχαλιά, πασχαλιά, πασχαλιά. Παπαπαπα. Φρέσκα αυγά, έτοιμα για βάψιμο. Χα, γιαγιά, έφερα σου αυγά για βάψιμο. Μόνο αυγά έχεις αλεξία μου. Τι άλλο να φέρω, γιαγιά μου? Λαχεία για την Πάσχα, δεν έχει αλεξία. Καλό ενέχει, με κέρδη πολλά. 60.000 ευρώ. Ξέρεις και πότε είναι η κλήρωση? 23 Απρίλη. Άντε, και σε καλή μεριά. Καλό Πάσχα! Πατάτε σαν την αρκέζαλο σου! Δεν πρόλαβε να κάνει παλαϊκό κίνημα η Ελένη Θεοχαρκά και αμέσως επετάχθηκε να μπροστά όπως το σκάρνο. Μα ποιος? Ο Ζαχαρούλης, κορή ο Κουλίας, ο Κύπριος Μεγαλέξανδρος. Μάνα μου ρε, και τι της είπε? Έγραψαν τη συγκεκριμένα στο Facebook. Ελένη μου, τώρα είμαστε δυο, ας γίνουμε τρεις και 1013. Παναγία μου, και πώς αντέδρασε η Ελένη μας? Μάνα μου, έκλε 2 ώρες. Μόνο Παναγία μου. Εσυγκινήθηκε. Καληνύχτα σε όλους, καληνύχτα σε όλους. Καλή επιτυχία και με τον νου σας αύριο στον τέρπι. Εντάξει, ο καλύτερος σας κερδίσει. Η Luke Oil δίνει την έξτρα δύναμη στο αυτοκίνητό σας. Τι εννοείτε ότι κατέχει την κεντρική τράπεζα? Την κεντρική. Την κεντρική. Τι να μάθαμε? Ήρθε πάλι. Ποιος? Ο γενικός απεσταλμένος. Ο Έστε Παχάιτα. Ένα σου πω να το κάνω στην κρίση. Ποιε μου? Ο γενικός γραμματέας, ο Έστε Παχάιτα. Καλά, και εμένα που τι να κάνει, είναι σε δουλειά μέσα του. Ο απεσταλμένος είναι να φύγει. Ναι, σωστά την τώρα. Ναι, κάτι Βρίσκεται στην Κύπρο για την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών. Συνομιλιών. Και πόσες πιθανότητες? Θα λέγατε. Πόσες πιθανότητες?
μπορεί να πιάμε λίγο αλήθεια, sorry. Κύριε εκπρόσωπε. Κύριε εκπρόσωπε, ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, κ. Γιάννης Βαρουφάκης, για τη δράση που είχε στο Eurogroup, ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, κ. Χάρης Γεωργιάδης. Ωραίος. Κύριε εκπρόσωπε, ο Υπουργός... Ποιο με νευρικός, sorry. Ελάτε. Πρώτη φορά. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε ακόμα μία έκρηξη βόμβας αυτογεωδιαιτητή. Έκρηξη βόμβας αυτογεωδιαιτητή. Αυτή είναι η έκτη έκρηξη βόμβας. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε ακόμα μία έκρηξη βόμβας αυτογεωδιαιτητή. Και δεν τα κατάφερε. Έχω χτυπήσει, οπότε πρέπει να έρθω να σε ίσως. Πατάτε σαν την αρχέδαλο σου.